Τι έγινε λοιπόν με την κάθισή μας, λέει ο Παύλος, σε όλα εκείνα τα οποία είχαμε για τη θεολογία μας, για την ηθική μας, για αυτό, για την εκκλησία μας. Τι έγινε λοιπόν με την κάθισή μας τώρα που με την πίστη στον Χριστό και απαντάει. Έσβησε. Γιατί γιατί να καθίσω, σε τι να καθίσω. Σε οτιδήποτε λοιπόν. Σε ποιον νόμο θα μπορούσε να στηριχθεί συνεχίζει. Στον νόμο της επιβαρύνσης των έργων. Όχι. Αλλά στην αρχή της σωτηρίας πια της πίστεως. Πιστεύουμε λοιπόν πως ο άνθρωπος σώζεται όχι με την τήρηση των εντολών του νόμου, αλλά με την πίστη στον Θεό. Κάποια μέρα αγαπητοί μου, όλοι θα πεθάνουμε. Δεν είμαστε μόνοι. Φεύγουμε και φεύγουμε πάρα πολύ γρήγορα. Και θα σταθούμε μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αν εκεί την ημέρα που θα σταθείς μπροστά στον θρόνο του Θεού για να κριθείς, ο Θεός σου θέσει το εξής ερώτημα. Γιατί να σε βάλω στον παράδεισο. Θα το πεις, μα κύριε, εγώ πήγαινα σε εκείνη την εκκλησία, μα εγώ έκανα όλα εκείνα τα καλά έργα, βοηθούσα ανθρώπους. Εάν πάω σε αυτά στην απάντησή σου, να είσαι βέβαιος ότι είσαι χαμένος. Αν στηρίξεις τη δικαιοσύνη σου σε ένα ή σε όλα πάνω στα οποία βάζει ο Παύλος τη δικαιοσύνη του πριν γνωρίζει τον Χριστό, είναι η θρησκεία, το γένος, η οικογένεια, ο πολιτισμός, η θεολογία, ο ζήλος, η ηθική. Να ξέρεις ότι αν σε αυτά στηρίζεις σωτηρία σου, τότε είσαι χαμένος, διότι αυτά είναι σκουπίδια, σκύβαλα με αυτή την άσχημη έννοια που είπαμε την περασμένη φορά. Γιατί λοιπόν σήμερα που σου δίνει ο Θεός τη χάρη να ζεις, δεν κάνεις τη μεγάλη ανταλλαγή. Φέρε όλα αυτά τα απατηλά μαργαριτάρια με τα οποία γέμισες τη ζωή σου και το θησαυροφυλάκιο τη ζωή σου και αντάλλαξε τα με το πολύτιμο, το υπερέχον μαργαριτάρι που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί σαν τον τελώνει της παραβολής, σήμερα δεν πας σε εκείνο να δεν το έχεις κάνει ποτέ στη ζωή σου και δεν επαναλαμβάνεις τα λόγια. Κύριε, η λάσπη είναι η φωνή. Γιατί δεν μπορώ να μην.